breathing session. Yo! Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Σήμερα κάνουμε άλλο ένα day in life vlog. Θα σας πάρω μαζί μου όλη την ημέρα. Έχουμε αρκετές δραστηριότητες να κάνουμε σήμερα, γι' αυτό και το βάζω day in life και όχι full day of eating. Θα σας δείξω και τα γεύματά μου. Απλά δεν θα είμαι τόσο αναλυτικός για να σας δείξω μάκρος και θερμίδες. Αυτό που είδατε σαν intro του βίντεο είναι η καθημερινή μου ρουτίνα, η πρωινή μου ρουτίνα τις τελευταίες 4 μέρες. Ξεκίνησα να κάνω κρύα ντους, ξεκίνησα να κάνω αυτό με τις αναπνοές. Τη συγκεκριμένη τεχνική την ακολουθώ από τον Wim Hof. Την είχε πει ο Θάνος αρκετά παλιά όταν ξεκινήσαμε λίγο να κάνουμε personal μαζί πριν 6-7 μήνες, αλλά δεν είχα δώσει τόσο πολύ βάση. Τώρα που είδα ένα βίντεο του Ζακ Πέρνο, ο οποίος έκανε κρύα ντους για 10 μέρες συνεχόμενα, μου ξαναμπήκε λίγο στο μάτι, και είδα και το τελευταίο βίντεο του Μεράιαν, ο οποίος το κάνει και αυτός, και λέω εντάξει ρε φίλε, αυτή είναι η μεγάλη fitness YouTubers, το ξέρεις, δοκίμασε το κι εσύ. Κάτι που με παρακινεί πάρα πολύ στο να το κάνω είναι ότι εκτός από τα benefits, εκτός από τα ωφέλη τα οποία έχεις κάνοντας κρύα ντους το πρωί, είναι ότι βγαίνεις από το comfort zone σου κατευθείαν μόλις ξυπνάς τη μέρα, διότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κάτσεις να κάνεις 10 λεπτά αναπνοές και στο καπάκι να πας να κάνεις ένα παγωμένο ντους. Οπότε, κάνοντας αυτό, ξεκινάω τη μέρα μου full παραγωγικά. Έχω όρεξη για να είμαι όσο το δυνατόν πιο πολύ αποδοτικός γίνεται μέσα στη μέρα. Ειδικά μια μέρα όπως σήμερα που έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω και θα τα βλογκάρω όλα, είναι ό,τι καλύτερο, πιστέψτε με. Τέταρτη μέρα, ξαναλέω, σήμερα έχει γίνει αρκετά πιο εύκολο. Την πρώτη και την δεύτερη μέρα το κρύο ντους ήταν πραγματικά κόλαση. Αλλά συνεχίζουμε δυνατά. Θα το κάνω για όσο πάει, ρε φίλε. Για όσο πάει. Προς το παρόν θα ντυθώ και θα πάω στο σούπερ μάρκετ για να πάρω νερά. Δεν θα σας πάρω μαζί μου, διότι πρέπει να τα κουβαλάω όπως καταλαβαίνετε και δεν μπορώ να κουβαλάω και την κάμερα και τα νερά. Οπότε ναι. Hey yo. Τελικά πήρα και άλλα πράγματα, οπότε πάμε να τα τσεκάρουμε. Είχα έλλειψη γενικά από πηγές πρωτεΐνης, οπότε πήρα 2 χοιρινές μπριζόλες, 4 σουβλάκια κοτόπουλου, 1 φιλέτο στήθος και 15 γαλοπούλα βραστή. Πήρα ένα πορτοκάλι για να το αξιοποιήσω στο πρωινό μου και 2 συσκευασίες ρύζι τζάσμιν, το οποίο μου έχει τελειώσει. Και νομίζω πως είναι καλή ώρα να πάμε να ετοιμάσουμε πρωινό. Πρωινό έτοιμο, μάγκες. Έχουμε ένα μπολ με βρώμη. Έχω βάλει ένα σκούπ από την καινούρια γεύση της My Protein, creme brûlée. Έχω κόψει αμύγδαλα, έχω βάλει και λίγο ξύσμα πορτοκάλι και έχω βάλει και 2 πλάκες σοκολάτα με αμύγδαλο, σοκολάτα υγείας, όχι γάλακτος. Πραγματικά η συγκεκριμένη συνταγή, παιδιά, είναι άρρωστη. Αντί για νερό, χρησιμοποιώ γάλα αμυγδάλου. Άμα δεν την έχετε δοκιμάσει, δοκιμάστε την. Σας εγγυώμαι, είναι η καλύτερη βρώμη που έχετε φάει. Χωρίς πρωτεΐνη δεν είναι τόσο νόστιμη. Εγώ βάζω την πρωτεΐνη για τη γεύση. Η μέρα σήμερα είναι 5η, 22 Οκτωβρίου και όπως ξέρετε όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, κάθε 5η έχουμε leg workout. Πάμε να χτυπήσουμε καινούριο PR. Αλλά για να εισάγω καλά τα πόδια μου μέσα στο leg workout, σε καμιά ώρα θα πάμε να κάνουμε λίγο αερόβιο κάνοντας skate. Το πρωινό θεϊκό και είχα full καιρό να φάω βρώμη. Λοιπόν, μάγκες, το κόνσεπτ έχει ως εξής. Φτάσαμε μέχρι Αλέξανδρο. Φοράω ακουστικά και προσπαθώ να σας βγάλω όσο δυνατόν περισσότερα διαφορετικά κόλπα γίνεται. Λοιπόν, μάγκες, μόλις τελείωσα το κάρδιο της ημέρας. Πολύ κακή μέρα για skate, να ξέρετε. Μόνο το kickflip μου βγήκε first try. Ό,τι άλλο κόλπο είδατε μου πήρε από 5 έως 20 try. Άρχισε να με τσιμπάκι μέσα, είναι αλήθεια, οπότε σταμάτησα λίγο πιο νωρίς. Η πλειοψηφία των κόλπων που κάνω αυτή είναι. Κάνω και κάποια ακόμα τα οποία μου παίρνουν πολύ περισσότερες προσπάθειες για να τα βγάλω. Και εφόσον κάνω ήδη μία ώρα, είπα να σταματήσω, κουράστηκα αρκετά. Πάμε σπίτι να κάνουμε δεύτερο γεύμα ημέρας και συνέχεια φύγαμε για προπόνηση πόδια.
Αλάνια μου, δεύτερο γεύμα ημέρας έτοιμο. Έχουμε ρύζι τζάσμιν με χοιρινά μπριζολάκια. Πες να τα υπολόγισα λάθος και να έφερα λίγο λιγότερη ποσότητα. Δεν πειράζει, θα φάω μια πρωτεϊνική μπάρα λίγο πριν πάω προπόνηση. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο, 4,5 ώρα έχουμε προπόνηση. Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι και pre-workout meal. Θα κάνω ντουζάκι να ετοιμαστώ λίγο και φύγαμε γυμναστήριο. Τέο! Έλα! Πιάσε! Περίμενε! Εδώ είμαστε μάγκες. Carb Crusher. Η γεύση είναι fudge brownie, pre-workout meal πριν το leg workout. Εγώ το έχω δοκιμάσει, μου αρέσει αρκετά. Θέλω ένα review από το Θεόδωρο. Το Θεόδωρο, αν δεν τον ακολουθείτε, είναι ο καλύτερος street workout αθλητής στην Ελλάδα για το 2019 και μέσα στην 20άδα στο παγκόσμιο. Οπότε follow. Όχι βρίσκεσαι, θα βάζω. Ρίχνω τον ήχο. Ξαναπέσα πιο κόσμιο. Πολύ σωστό. Πήρα άλλο ένα από την τσάντα του Χρήστου, μην το πείτε. Τι. Εκτός από πρωταθλητής μάγκες, ο Θεοδωρής είναι και ο προπονητής μου στα πόδια και όχι μόνο. Πολύ καλός μου φίλος εννοείται, οπότε πάμε να κάνουμε ένα review το πρόγραμμα το οποίο θα χτυπήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, από εδώ παιδιά βλέπετε το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε με τα back squat. Είναι η αγαπημένη μας άσκηση και εμένα και του Χρήστου για πόδια, μιας και δεν τα αγαπάμε και πολύ. Επειδή σήμερα όμως θέλουμε να κάνουμε το PR του Χρήστου, θα κάνουμε από ένα set από όλα. Γιατί βλέπετε είναι πάρα πολλά κιλά, επειδή θα τα ανεβάζουμε 10-10. Στα πρώτα, στα χαμηλά κιλά θα παίξουμε με πολλές επαναλήψεις, σιγά σιγά για να ζεσταθούμε. Όσο ανεβάζουμε θα ρίξουμε επαναλήψεις. Θα στοχεύσουμε σήμερα για τα 140 κιλά ένα rep για το Χρήστο. Αμήν. Αμήν. Μετά θα συνεχίσουμε με τα Nordic Curls. Θα τα δείτε παιδιά, αυτά θα τα δείτε πως είναι. Ναι, είναι μια άσκηση που πρόσφατα ξεκινήσαμε και οι δύο να τη δουλεύουμε. Credit στον Ερίκο. Credit στον Eric, Eric Αθροβιτς, κάντε τον όλοι follow. Είναι και vegan athlete, pro για μένα. Κάνουμε τα Nordic, μετά τα Nordic θα περάσουμε στα calf raises, single leg όμως. Θα κάνουμε στο κάθε πόδι από 20 reps, low tempo. Στο κάθε πόδι από 20. Ναι φίλε, δεν κατάλαβες καλά. Θα κάνουμε 20 reps στο κάθε πόδι από 5 set, γιατί θέλει συχνότητα. Και στις γάμπες θέλει όσο πιο αργό tempo γίνεται. Θα παίξουμε 2 sec tempo, 2 sec ανέβα, 2 sec κατέβα, 2 sec μένουμε στο top. Μάγκες, πάμε 110 για μία. Πάμε για 120. Πόσο πήγε? Οκ. Πάμε 130 για μία. Μόνος. Λοιπόν παιδιά, εγώ σήμερα ήταν να κάνω κανονικά τα reps μου και τα sets μου. Με πόρωσε λίγο ο Χρήστος, πω και εγώ για το PR. Μετά από 2-3 εβδομάδες που το είχα κάνει fail, έχω ξανακάνει 110 κιλά μονή, αλλά με spot που μου έκανε assist. Τώρα πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε με spot. Έλα, έλα. Λοιπόν μάγκες, πάμε για το PR της μέρας. 140 κιλά, 3 plates. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω δυνατός όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα πες να το έβγαζα. Σήμερα στα 130 δυσκολεύτηκα αρκετά. Αλλά δεν θα μάθουμε αν δεν δοκιμάσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν μάγκες, 140 για μία δεν βγήκανε ακόμα. Θα το δοκιμάσουμε ξανά την επόμενη Πέμπτη. Με σπότα αρεωτέο, δεν πήγα και όσο βαθιά ήθελα να πάω για να βγει το ρεπ. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να σας δείχνουμε και τα fail. Σχεδόν ρεπ παιδιά, σχεδόν ρεπ. Την επόμενη φορά θα βγει να ξέρετε.
αισθάνεσαι? Πιασμένος ήδη. Λοιπόν, παιδιά, μόλις ήρθα σπίτι, δεν άνοιξα στο gym διότι είχε τμήμα και πάνω και κάτω και ήταν full και δεν μπορούσα να μιλήσω στην κάμερα. Έχανε και μουσική και καλό είναι να μην ενοχλούμε γενικά τα τμήματα. Έχουν προτεραιότητα, παιδιά. Εννοείται. Πολύ δυνατή προπόνηση. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα και στο peak μου. Ήταν από αυτές τις κακές μέρες γενικά και στο skate και στην προπόνηση. Αρκετά βαριά νιώθω την μπάρα, ακόμα και στα 80 και στα 90 κιλά που την προηγούμενη Πέμπτη τα ένιωθα αέρα, πραγματικά. Δεν πειράζει, no excuses. Κάναμε την προσπάθειά μας. Την επόμενη Πέμπτη θα προσπαθήσουμε πάλι για 140 για μία. Προς το παρόν πάμε να φτιάξουμε post workout meal το οποίο θα είναι μακαρονάδα, yeah! Με τα προπονητικό γεύμα έτοιμο, post workout meal, έχουμε μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα και παρμεζάνα και μια χοιρινή μπριζόλα. Άργησα πολύ να πάρω τις λύσεις από τα φαγητά, ούτε καν φωτογραφία δεν έχω βγάλει. Σκεφτείτε το thumbnail όπως έχετε δει, είναι από το σκέτι από την προπόνηση και το φαγητό έχει παγώσει. Ένα like. Like, like, απεχθάνω με το φαγητό μου κρύο. Αυτό, καλή μου όρεξη. Cheers. Νομίζω ότι μακαρόνια μετά από leg workout και γενικά μετά από κάθε προπόνηση είναι η αγαπημένη μου ποιήτα των ανθράκων. Δεν την αλλάζω για καμία. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει 11 παρά. Όλοι σταμάτησα να κάνω edit το βίντεο το οποίο βλέπετε τώρα. Έχω φτάσει μέχρι το σημείο της προπόνησης και φίλε, είναι αρκετά δύσκολο βίντεο για το editάρισμα. Thumbs up, like, μην ξεχνάτε like. Και επειδή έχει πάει αργά και δεν έχω απαντήσει ούτε ένα μήνυμα στο Instagram σήμερα, θα μπορώ να απαντήσω όλα τα υπόλοιπα μηνύματά μου και θα την πέσω για ύπνο, θα το τελειώσω αύριο. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε το βίντεο. Στις 12 παρά, λογικά θα φάω λίγο γιαούρτι με πρωτεΐνη και αυτό θα είναι το βραδινό μου. Θα σας το βάλω στο βίντεο διότι από ό,τι βλέπω τουλάχιστον και στο edit έχει τραβήξει ήδη αρκετά. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, τα vlog μου και τα βίντεο μου προτιμώ να είναι γύρω στα 10 με 14 λεπτά max και δεν θέλω να φεύγουν πιο πολύ διότι θεωρώ πως είναι κουραστικό για το κοινό να παρακολουθεί τόσο μεγάλα βίντεο. Στην άποψή μου, έτσι μου αρέσει να κάνω τα βίντεο μου και έτσι θα συνεχίσω να τα κάνω. Αυτά από μένα για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Μην ξεχνάτε subscribe, βαρέστε καμπάνα για να σε έχετε ειδοποιήσει κατευθείαν μόλις ανεβάζω βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.